Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Καλημέρα, λοιπόν. Εγώ είμαι στο ταξί. Πάω να πάρω τον Στέφανο και πάμε μαζί να διαλέξουμε κουρτίνες, κουρτινόξυλα κλπ. Για το σπίτι Αθήνα. Οπότε θα σας έχουμε ενήμερους. Μπορεί να χάσουμε και λίγη βοήθεια. Λοιπόν, πυρετοδός, διαλέγουμε τα πετσαρίες. Εδώ πέρα ο Στέφανος έχει κολλήσει τη ζούγκλα. Εγώ ήθελα κάτι άλλο. Μην τη λες τζούγκλα, φτάνει. Τζούγκλα. Δείξε τα ελεφαντίνια. Τα σωστά ελεφαντίνια. Όχι, νονίτο. Πολύ φλόρικα είναι. Τι είναι αυτά? Τύπου ελεφαντάκια, κάτι τέτοιο. Χοντροκομμένα. Για το νονιτάκι. Τζούγκλα. Όχι, τζούγκλα. Ωραία, θα ψηφίσετε, παιδιά, εσείς. Η μία επιλογή είναι να συνδυάσουμε ελεφαντάκια που βγαίνουν κάπως έτσι. Με σιέλ εδώ πέρα που έχει και κάποια υφή πολύ ωραία, η ταπετσαρία αυτή. Και μετά έχουμε και το άλλο option, να βάλουμε σε έναν τοίχο αυτή εδώ που είναι όλη η ζούγκλα. Τι προτιμάμε? Ωραία, ωραία είναι και αυτή, εντάξει, να λέμε την αλήθεια. Τι, γιατί? Είναι το μωρό, έβγαλε λίγο χάλαμα. Α, γουλίτσα, εντάξει. Τι? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αφού το κοινό, συγγνώμη, το κοινό ψήφισε. Η ζούγκλα μπαίνει και θα. Η τζούγκλα μπαίνει και θα συγχωρεύω τη μαϊμού κάθε φορά που έρχομαι. Δεν θέλω μαϊμούδες στο σπίτι μου και θέλω ελεφαντάκια. Τζούγκλα ξεκάθαρα. Όχι, συγγνώμη. Τζούγκλα και κλείσαμε. Ο κόσμος μίλησε και εγώ τις συμπεθέρες χατήρι δεν μπορώ να σου χαλάσω. Μπορείς να χαλάσεις τον διακοσμητή σου, Παύλα, φίλο σου? Ποιο εσύ? Ναι, με έκανες μπροστά, το ξέρω. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι.